Καλώς ήρθατε στο κλειστό γήπεδο του Sonic Arena. Καρπία Rattlers εναντίον Jelican σήμερα. Ετοιμαζόμαστε για την καθιερωμένη φωτογραφία των δύο πεντάδων. Και είμαστε έτοιμοι με το τσάμπολ, το οποίο θα τη δείξει ο καφέ με τον Κωνσταντίνο το Σούπα. Και την πρώτη επίθεση θα την έχουν και Καρπία Rattlers με τον 30 της Θεαμάτρας. Θα δώσω τον Κωνσταντίνο το Σούπα. Αυτό θα κάνει ένα δεξί τελείωμα και θα στοχίσει στο πορτοκαλάτι 2-0. Στην επίθεση των Τσέλικανς με τον Καραμιχάλη να κατεβάζει την μπάλα. Καραμιχάλης θα την αφήσει τον Λόλα. Αυτό θα δει πολύ ωραία το κόψιμο του Καραμιχάλη. Ξανά έξω ο Λόλα. Το drive θα βρει εξαιρετική πάσα στον Γιαγρίδη, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ του και με εκτελέσει δύο βολές. Ο Γιαγρίδης έχει την ευκαιρία τώρα να στοχίσει και τις δύο βολές. Να εσουφαρεί το σκορ. Και θα εστοχίσει πρώτη βολή με περιπέτεια. Θα στοχίσει στη δεύτερη και έχουμε αμυντικό rebound από τον Δημήτρη Στούπα. Και κατεβάζει την μπάλα ο Βασίλης Στούπας. Στούπας μέχρι μέσα. Ένα δύσκολο τελείωμα πάνω στο καφέ. 4-1. Ξεκινάνε ζεστή το παιχνίδι οι Καρπία Rattlers. Καραμιχάλης τώρα ξανά σε τρίπλ playmaker. Θα πάρει το σπίτι του καφέ. Θα βρει το κενό μέχρι μέσα. Θα έρθει βοήθεια. Θα βρει εξαιρετικά το καφέ. Και θα πετύχει το καλάθι ο καφές. 4-3 το σκορ. 9-5, μια πολύ όμορφη συνεργασία η ομάδα του Τζέλικαν. Και Αμάτρας. Η μπάλα θα πάει στον Βασίλη Στούπα. Μέχρι μέσα θα πατήσει δυνατά, αλλά θα στοχίσει. Airball, η κατοχή περνάει στους Τζέλικανς. Κατεβάζει την μπάλα τώρα ο Καραμιχάλης. Θα πάρει το σκάνο του καφέ Καραμιχάλη, το σπαθί να πάει πάλι μέσα μέσα. Πάσα έξω στον Κρυσταλά. Καραμιχάλη ξανά με την μπάλα. Θα ψάξει και να βρει το καφέ. Αυτό στο Λόλα, ένα σούτ για τρεις του Λόλα, άστοχο. Επιθετικό ριμπάντ για Γρήτη και καλάθι. 6-3, 4-5, συγγνώμη. Βρήκε και Στεφάνη το σούτ. Στην επίθεση τώρα οι Rattlers με το Στούπα, το Βασίλη να δίνει μέσα στο ψηλό και έχουμε τζάμπολ. Η κατοχή είναι για τους Τζέλικανς. Πολύ έξυπνο για Γρήτη, έβαλε τα χέρια στην μπάλα και πήρε την κατοχή. Καραμιχάλης θα οργανώσει ξανά την επίθεση του Τζέλικανς. Καραμιχάλης θα δώσει πλάγια στον Κρυσταλά, ο οποίος προσπαθεί να κάνει ένα drive, θα χάσει λίγο την μπάλα, πιέζεται από τον Σιαμάτρα και θα κλέψει την μπάλα οι Καρπία Rattlers με το νούμερο 30, ο Σιαμάτρας ο Γιάννης, πολύ όμορφη συνεργασία. Ο Κωνσταντίνος όπως θα στοχίσει και αμυντικό rebound του Γιαγρίδη, ο οποίος όπως θα κάνει να τους πάσα. 4-5 το σκόρ, 7-21 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Προσπαθεί να κλέψει την μπάλα ο Καραμιχάλης. Δημήτρης Σιαμάτρης. Στούπα, συγγνώμη. Πάσα έξω Σιαμάτρη Δημήτρη, ο οποίος στοχίζει ένα σύντομο πόντων. Έχουν και οι Τζέλικανς τώρα να μεγαλώσουν τη διαφορά του ενός πόντου. Ο Καραμιχάλης περνάει το κέντρο. Πατήρα του σκύλου του καφέ. Πολύ όμορφη εργασία, καφέ κάτω την μπασκέτα, θα κλειστεί, θα ψάξει για γρήγορα, θα κλέψει την μπάλα ο Δημήτρης Σιαμάτρας. Θα έχουν τον εμφυδιασμό τώρα οι Καρπία Rattlers. Αλλά δεν μπορεί να σκεφτεί να βρει στον χώρο ο Βασίλης Στούπας. Η κατοχή περνάει τώρα
τους Τσέλικαν. Κατεβάζει μπάλα Καραμιχάλης. Καραμιχάλης μέχρι μέσα, θα κερδίσει το φάουλ από τον Σαντίνο το Στούπα. Πρώτη βολή θα εστοχίσει ο Καραμιχάλης. Εκτελέσει η δεύτερη, θα εστοχίσει η δεύτερη, 4-7, 4-6 το σκορ. 4-7 το σκορ με τις δύο αυτές τις βολές. Κατεβάζει πάλι τώρα ο Βασίλος Στούπας. Θα πάρει το σκριν από τον Σιαμάτρα και θα πάει μέχρι το lay-up. 6-7. 6,5 λεπτά περίπου για το τέλος της περιόδου. Καραμιχάλης τώρα περνάει αργά το κέντρο. Θα αφήσει το Λόλα. Λόλα θα πάρει και τον καφέ. Τον διώχνει και θα ψάξει το πόδι Γιαγρίδη. Γιαγρίδη το οποίο παίζει αλλά συγκρατεί την μπάλα. Θα παίξει με πλάτη και θα κάνει το Λάζαρη που είδε ο Βασίλης Στούπας, ο οποίος τρέχει στον ενθουσιασμό. Πολύ ωραία πάσα στον Δημήτρη Στούπα, αλλά θα δεχτεί το μπλοκ. Θα βγάλει ίδιος τελικά την μπάλα. Λόλας τώρα κατεβάζει γρήγορα την μπάλα για τελικά. Λόλας θα βρει τον Καραμιχάλη. Καραμιχάλης πάει μέχρι μέσα και θα χάσει την μπάλα. Θα έρθει να βοηθήσει ο Κρυσταλάς, όπως κατεβάζει και ίδιος την μπάλα. Κρυσταλάς θα μπερδευτεί για λίγο. Θα στοχίσει και έχουμε επιθετικό rebound από τον Κωνσταντίνο του Στούπα. Πας τα έξω. Σιαμάτρας για 3, άστοχο. Ο ίδιος rebound. Θα βρει εξαιρετικά τον Κωνσταντίνο του Στούπα κοντά στη ρακέτα, όπως θα κερδίσει το φάουλ και το δικαίωμα να εκτελέσει 2 βολές. Κωνσταντίνος Στούπας. Θα στοχίσει με τον πολύ και θα σπαρίσει 7 όλα. Στούπας. Θα στοχίσει τη δεύτερη, θα δώσει προβάδισμα στον Καρπία Ράτλερ. Καραμιχάλης τώρα θα πάρει την μπάλα και θα οργανώσει την επίθεση του Τσέλιγκαν. Καραμιχάλης. Παραλίγο να κέρδει την μπάλα εκεί ο Κωνσταντίνος Στούπας. Γιαγρίδης την επαναφορά. Θα βρει εξαιρετικά τον καφέ. Δύσκολη προσπάθεια. Θα στοχίσει αμυντικό rebound από τον Γιάννη Σιαμάτρα. Ο οποίος θα κάνει διπλή τρίπλα. Προσπάθησε να βρει την μπάσα στο συμπέκτη του, τον Βασίλη το Στούπα. Μετά το μετάνιωσε και έκανε το λάθος. Καφές τώρα θα πει στην μπάσα. Καραμιχάλη. Καραμιχάλης, φαντίζοντας τον Ταφέ. Εξαιρετική πάσα στο Λόλα, ο οποίος θα στοχίσει από την κόρη του Άντου Σιαμάτρα Δημήτρη. Γρήγορη πάσα στον αδερφό τον Σιαμαδογιάννη. Βασίλη Στούπας, δύσκολο προσπάθει να στοχίσει και από την κόρη του Καφέ. Καταφασίγηση την μπάλα, προσπαθούν να τρέξουν τώρα οι Τσέλικαν. Μέχρι μέσα ο Καφές, κακό τελείωμα. Και θα κάνει εξαιρετικό φάουλ σύμφωνα με τον κύριο Σταγοράκη. Αλλαγές. Έχουμε αλλαγές για τους Ευκαρπία Ράτλερς. Θα βγει με το νούμερο 30 ο Σιαμάτρας ο Γιάννης και με το νούμερο 13 ο Δημήτρης Σιαμάτρας. Και θα μπει ο Φωτιάς ο Παναγιώτης. Και με το νούμερο 23 ο Διονύσης Τίκος. Ράτλερς τώρα την μπάλα με τον Στούπα να μπαίνει το σκρίνα του Κωνσταντίνο το Στούπα, ένα σούτ για 3 άστοχο. Εξαιρετικό rebound του Διονύση Στίκου και εξαιρετική προσπάθεια του Βασίλη Στούπα. Thank you.
και στην επίθεση τώρα οι Rattlers με το νούμερο 15 που θα την οστούπας. Πάσα στη weak side, είναι μόνο δύο λίγους τρίκος μέχρι μέσα, θα κερδίσει το φάλι του να κερδίσει δύο βολές. Έχουν την ευκαιρία να ανεβάσουν διαφορά πάνω από τους τρεις για πρώτη φορά στο παιχνίδι Rattlers. Και έχουμε αλλαγές, θα πιάνει το νούμερο 0, ο Δημήτρης ο Στούπας στη θέση του Δημήτρη Στούπα. Έστω κίνηση του Δημήτρη Στύπος, 11-7. Μας εκτελέσει και δεύτερη βολή. Θα στοχίσει δεύτερο καφέ στο rebound. Δεν βιάζεται να κατεβάσει την μπάλα τώρα. Θα αφήσει ο Καραμιχάλη. Καραμιχάλη θα πιεστεί και κερδίσει το φουάλ από τον Κωνσταντίνο Στούπα. Και έχουμε αλλαγές. Θα βγει ο Κωνσταντίνο Στούπα. Στο νούμερο 30 ο Γιάννης Ιαμάτρας. Πήρε τις ανάσεις που χρειαζόταν. Βάλα στα χέρια του Λόλα. Λόλας θα βρει το Γιαγρίδη. Θα αφήνει να παίξει μπλά του Γιαγρίδη, θα γυρίσει. Θα κάνει ένα φεδογόη, θα στοχίσει και έχουμε αμυντικό rebound από τον Κρυσταλάου που θα δείξει τον ενδιασμό, θα πατήσει δυνατά. Η μπάλα δεν θα του κάνει το χατήρι, αμυντικό rebound του καφέ. Κατεβάζει και στην μπάλα. Καφέ, θα ψάξει έξω τον Διαγρίδη, αλλά η πάση ήταν πιο δυνατή. Η κατοχή περνάει στους Rattlers, οι οποίοι έχουν για άλλη διαφορά την ευκαιρία να ανεβάσουν κι άλλη διαφορά. Έχουν κάνει ένα μικρό σερί. Στίκος τώρα, θα δώσει στην παίκτη του. Η μπάλα θα πάει στο φωτιά του Παναγιώτη. Ένα δεξί τελείωμα θα στοχίσει και αμυντικό rebound του Λόλα. Θα πετάξει γρήγορα την πάση στο Σταματάκι. Ο οποίος θα προσπαθήσει να κάνει ένα δύσκολο τελείωμα για να μην την πόρει πάνω από την φωτιά. Θα γίνει το λάθος όμως, θα κλέψει την μπάλα ο Κρυσταλάς. Καφές μέχρι μέσα, άρα δώσε τα φορά διετής. Η προσπάθειά του εξεμαρκαριστεί. Θα κάνει το φορά της μπάλας, έχουμε time out. Θα πάρουν οι FKRP Rattlers. Το σκόρ είναι 17. 2:56 τη λήξη πρώτης περίοδου, μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε στο παιχνίδι μετά το time out των FKRP Rattlers. Θα κατεβάσει το νούμερο 23 ο Στίκος. Θα την αφήσει στον Γιάννη Σιαμάτρα. Αυτό ξανά στο Στίκο, ο οποίος θα πάει μέχρι μέσα. Πολύ ωραία πάσα στο Στούπα, άστοχο, επιθετικό rebound από το Στίκο. Θα δει μόνο του Γιάννη Σιαμάτρα, ο οποίος θα εκτελέσει γιατί θα στοχίσει. Επιθετικό rebound του Δημήτρη Στούπα. Έξω η πάσα. Παραλίγο να γίνει το λάθος, ο Γιαγρίδης ένα θεαματικό μπλοκ. Είναι επίσης ο Ρετσέλιγκαν. Παραλίγο να γίνει το λάθος εκεί, καφέ. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Δημήτρη το Στούπα. Καφέ στην επαναφορά. Θα τη δώσει έξω ο Λόλα, όπως θα κερδίσει το φάουλ από τον Κρυσταλά. Και είναι βολές, πέμπτο μαδικό για τους FKRP Rattlers. Την πρώτη βολή θα έρθει ο Λόλας. Μάζει να εκτελέσει τη δεύτερη βολή. Θα στοχίσει στη δεύτερη 11-9, μια διαφορά στους 2 μετά από αρκετή ώρα η Τσέλικαν. Σπάνε αυτό το σέλι των FKRP Rattlers. Στην επίθεση τώρα με τον Βασίλη Μουστούπα, ο οποίος θα δει το κενό, θα πάει μέχρι μέσα, θα χάσει λίγο της μπάλας, Λόλας. Είναι μόνος, θα σου δείξει, θα τον δει.
χάνετε τον διασμό. Τζέλιγκαν, Λόλας, θα βρει το Σαματάκι, αυτός θα κάνει τρίπλα, θα δώσει μπάλα στον Καφέ Σοφός, έξυπνα θα βγει μπροστά ο Δημήτρης Σούπας, θα βγάλει την μπάλα έξω. Καφέ στην επαναφορά. Θα βρει το Λόλα, Λόλας, δύσκολη προσπάθεια, δεχτεί τον μπλόκαλα με φάουλ ο διαιτητής. Φάουλ του Παναγιώτη Φωτιάδη. Αν ευστοχίσει θα έχουν ευκαιρία έτσι έλεγαν να ισοφαρίσει το παιχνίδι. Λόλας θα στοχίσει την πρώτη βολή. Ζητάνε αλλαγές οι Καρπέα Ράντλερς. Θα πει τον νούμερο 15 ο Κωνσταντίνος Στούπας στη θέση του Βασίλη Στούπα. Η Ράντλερς τώρα στην επίθεση με τον Στίκο να δίνει την μπάλα στη Σιαμάτρα. Το νούμερο 23 ο Στίκος δυσκολεύεται να βρει διάδρομο στη ζώνη του Τζέλιγκαν. Θα βρούμε την ελεύθερη Σιαμάτρα. Ξανά Στίκο, ένα σούτ ελεύθερο για τρεις και θα ευστοχίσει. 14-9. 13-9. Λόλα θα την απαντήσει. Δεν θα την μπάλα βρει σίδερο. Και η κατοχή τώρα περνάει στη Δάτλερς. Σιαμάτρας τώρα θα δώσει γρήγορα μπροστά στον Στούπα. Ξανά Σιαμάτρας, θα πάρει το σκήνατο Στούπα. Θα στοχίσει από κοντά ο Στούπα, θα πάρει ο ίδιος τον rebound όμως. Βάλα να πάει στον Δημήτρη Στούπα, πασά έξω. Έξτρα πάσα στον Γιάννη Σιαμάτρα, στον διατρής άστοχο. Και αμυντικό rebound από το Σαματάκι, Κρυσταλάς. Έχουν γυρίσει οι Ράντλερς. Θα κάνει μια δύσκολη προσπάθεια, αλλά δεν μπορούσε να πάρει τον rebound. Οι Ράντλερς κατοχή μένει στους Τζέλιγκανς, 13-10 το σκορ. Καφές. Θα ψάξει το Λόλα, αλλά ήταν πολύ δυνατή η πάσα του. Η κατοχή περνάει στους Ράντλερς. 27 δευτερόλεπτα, λογικά θα πάνε σε μια μεγάλη επίθεση. Στίκος θα αφήσει την μπάλα στο Σιαμάτρα και θα ξαναπάρει την μπάλα. Στίκος δεν βρίσκεται κενό, θα πάρει τώρα το screen από τον Κωνσταντίνο το Στούπα. Έψαξε έξι να την πάρει στον Μπέκ που έκοβε. Στίκος ένα σούτ για τρεις, άστοχο. Επιθετικό rebound του Δημήτρη Στίκου. Στούπα, συγγνώμη. Και τώρα ο Κωνσταντίνος Στούπας θα κερδίσει το φάουλ και το δικαίωμα εκτελέσει δύο βολές. Θα στοχίσει την πρώτη βολή ο Κωνσταντίνος Στούπας. 14-10. Θα μείνουν και 4 δευτερόλεπτα για τους Τζέλιγκανς να εκδηλώσουν επίθεση. Κωνσταντίνος Στούπας θα στοχίσει την βολή, καφέ στο rebound, γρήγορο στο Σαματάκι. Θα πετάξει την μπάλα το κέντρο, παρά λίγο να στοχίσει. Έχουμε λίγη περίοδου. 14-10. Μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε στο κλειστό γήπεδο του Sonic. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Την κατοχή την έχουν οι Ράντλερς. Ετοιμάζεται να κάνει την επαναφορά ο Διονύσης Στίκος. Θα πει πάλι στο Κωνσταντίνο το Στούπα.
αυτό τον Βασίλη Στούπα, ο οποίος θα δει το κενό. Θα ψάξει έξω να βρει τον Βασίλη Στούπα, αλλά δεν ήταν καλή πάσα του. Καραμιχάλης τώρα με την μπάλα. Θα ψάξει να βρει έξω να το ψήσει, δηλαδή ήταν καλή πάσα του. Στίχος τώρα κατεβάζει την μπάλα για τους Ράτλερς. Θα βρει πολύ ωραία του Στούπα. Αυτός θα βρει τον Δημήτρη Στούπα, όπως θα κάνει να δείξει το λιώμα στο χείσιμ, θετικό rebound από τον Βασίλη Στούπα και καλάθι. Θα κάνει το 16-10 για πρώτη φορά η Ράτλερς, μπροστά με 6 πόντους. Σταματάει τώρα με την μπάλα. Λόλα, θα βρει το ψίδι. Έχει να μην μάθει το ψίδι, θα πάει να το παίξει και θα κερδίσει το φάουλ. Και πρέπει να εκτελέσει δύο βολές. Το ψίδι μας εκτελέσει την πρώτη βολή. Θα στοχίσει. Θα στοχίσει και στη δεύτερη. Και έχουμε μακρινό με την κορυμπά με τον Στίκο. Ο οποίος ανεβάζει την μπάλα, Στίκος. Για μάτρα, αυτό το Βασίλη Στούπα. Μια δύσκολη προσπάθεια να στοχίσει το ψήφι στο rebound. Μπροστά στο Λόλα, έχουν εμφυλιασμό τώρα οι Τσέλικαν. Λόλα θα πατήσει να τώρα κάνει ένα κακό τελείωμα όμως. Καφέ στο rebound. Πάρε λίγο να κάνει βήματα και να κλέψει την μπάλα ο Στίκος. Κρύο σε εμφυλιασμό τώρα οι Ράτλερ. Θα δεχτώ με το ψήδι. Καφές. Ένας με όλους τους καφές θα βγάλει την μπάλα έξω στο Λόλα. Λόλα σε μπάξου για δύο. Άστοχο. Καφές στο rebound. Και θα ευστοχίσει 16-12. Στίκος τώρα. Περνάει το κέντρο. Στη baseline θα πάει ο Κωνσταντίνος Στούπας, θα δεχτεί το φάουλ από τον καφέ και το δικαίωμα εκτελέσει δύο βολές. Θα εστοχίσει την πρώτη βολή, 17-12. Θα την δίνω στο πασπινάς εκτελέσει τη δεύτερη βολή. Θα στοχίσει ο καφές, θα πάρει το rebound μέσα στα χέρια του Σιαμάτρα. Καλά Μιχάλης τώρα, περνά αργά το κέντρο. Καλά Μιχάλης, πάει μέχρι μέσα και θα κερδίσει το φα... Θα κάνει δύο μετά λίγο διετής. Καλώς θα κερδίσει ο Σιαμάτρα, θέλω καλή βοήθεια. Στίχος τώρα, σε χρήπλη μέχε, θα περάσει ένα από τον δύο αντιπάλους του. Πάσα στο corner, παραλίγο να κάνει το λάθος ο Σιαμάτρας. Πάσα στη δούξα, νούμερο 23, ο Διονύστικος. Δημήτρης Στούπας, δεν θα σφάρει, θα δώσει τον Κωνσταντίνο Στούπα. Στίχος, δύσκολη προσπάθεια, άστοχο, έχει τελειώσει το κουστάρι. Πολύ καλή άμυνα από τους Τζέλικανς. Στην επίδεση τώρα η Τσέλικαν με το Σταματάκι να αφήνει την μπάλα. Με το Σταματάκι να παίρνει την μπάλα. Με τον Καραμιχάλη να παίρνει την μπάλα. Σταματάκι, Καραμιχάλη, σταματήσει το σκύλο του καφέ και αστάρει έρμπολ. Έχουν την ευκαιρία ξανά οι Ράτλερς να ανεβάσουν τη διαφορά. Κατεβάζει την μπάλα ο Στίκος. Γρήγορα προσπαθούν να εφηδιάσουν την άμυνα των Τσέλικαν, αλλά θα κάνει βήματα ο Βασίλης Στούπας. Καραμιχάλης θα δώσει το Λόλα αυτό στο ψίδι. Έχει πεισμάτω το ψίδι. Θα βρει εξαιρετικά το Λόλα στο κόψιμο. Και 17-14. Κατεβάζει τώρα την μπάλα Διονύστικος για τους Ράτλερς.
Το νούμερο 8, Βασίλη Στούπα, ο διατρή άστοχο, επιθετικό rebound, Δημήτρη Σιαμάτρα. Ωραία, παιδί, καλά, 19-14. Το ψήρι σαν τον μπάλο Γραμμικάλη. Καραμιχάλης, παραλίγο να κλέψει την μπάλα ο Δημήτρης Στούπας. Εξαιρετική πάση το τσίδι όπως θα κερδίσει το φάουλ. Αυτό που θα πει το Στούπα. Μετά από εκεί. Και έχουμε αλλαγή, θα βγει ο Κωνσταντίνος Στούπας. Και με το νούμερο 8 ο Βασίλης. Θα επιστρέψει ο Βασίλης στο γήπεδο. Και θα πιέζει το νούμερο 33 ο Παναγιώτης Διάδης. Ο τοπ σίτης αστοχή στην πρώτη βόλη. Θα αστοχή στη δεύτερη 19-16. Κατεβάζει πάλι το νούμερο 23 ο Στίκος. Βασίλειος Στούπας, επιθετικό φάουλ του διαιτητής από τον Δημήτρη Σιαμάτρα. Καραμιχάλης κατεβάζει την μπάλα. Θα βρει στην κουτσάει το Λόλα που είναι μόνος του. Θα δοκιμάσει για τρεις άστοχο. Καφέ στο rebound. Καφές, Καραμιχάλης. Θα πάρει το σκέντρο καφέ. Το Τσίδης ένα σουτ για δύο. Θα εστοχίσει 19-18. Μειώνει τη διαφορά στον πόντο. Στίκο με την μπάλα. Θα πάρει την μπάλα ο Στούπας Βασίλης. Στίκος θα βρει εξαιρετικά στον κόμπο του Κωνσταντιάδη. Θα γίνει το λάθος, σοκ, θα σκρατήσει την μπάλα ο Στούπας. Και θα πετύχει καλά ο Βασίλης. 21-18, ένα τυχερό καλάθι για τους Rattlers. Μετά από καραμπόλα βρέθηκε μόνος του κάτω τη ρακέτα ο παίκτης ο Rattlers. Καραμιχάλης αφήνει την μπάλα να κυλήσει. Τώρα οργανώνει την επίθεση της Ελικάν. Θα κάνει αριστερό drive, θα βρει το Σαματάκι. Ο Καφές είναι μόνος του, θα εκτελέσει για τρεις. Θα κάνει airball όμως. Θα προσπαθήσει να τη σώσει, αλλά δεν κοιτούσε να τη σπέξει την μπάλα. Είκοσι 18, 5 και 6 για τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Και έχουμε αλλαγές, θα μπει ο Γιαγρίδη στη θέση του Καραμιχάλη. Μια τους Έλικαν. Και έχουμε αλλαγή και από τους Καρβέρα Ράντλερς. Θα μπαίνει το νούμερο 30 ο Σιαμάτρας ο Γιάννης. Θα γίνει το νούμερο 13 ο Σιαμάτρας ο Δημήτρης. Θα διαβάζει τον μπάλο ο Στίκος. Σιαμάτρας. Λίγο να γίνει το λάθος, του πας όμως ο Βασίλης. Θα πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει. Για γρήγορα πάλι να πάρει το rebound. Με το Σαματάκι, Λόλα. Έχει την διαδρομότητα, δεν τέλικαν. Είναι μόνος ο Λόλας. Θα πιάσει την μπάλα, δεν θα σουτάρει. Θα αφήσει τον καφέ. Καφές. Πάσα χωρίς να κοιτάει στο Λόλα. Ξανά καφές. Θα βρει εξαιρετικά το Γιαγρίδη όπως θα δείχνει καλά. 21-20. 4,5 λεπτά για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Και έχουμε φάουλ εδώ για τους Ράντλερς. Ετοιμάζει να κάνει την αναφορά ο Γιάννης Σιαμάτρας. Έχουμε time out τους Rattlers, 21-20, 4 και 23 για τη λήξη του ημιχρόνου. Μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε στο παιχνίδι του time out ο Rattlers. Στην επαναφορά ο Γιάννης Σιαμάτρας. Θα αφήσει την μπάλα στον Βασίλη τον Στούπα. Στούπα θα πάρει το screen, θα δώσει τον Σιαμάτρα. Πάσα στη weak side, αλλά θα κάνει βήματα ο Διονύσης Στίκος. Καραμιχάλης θα κατεβάζει την μπάλα για τους Τσέλικανς. 4 και 10 τη λήξη πρώτη μικρόνου.
21-20 σκορ. Καμία ομάδα δεν καταφέρει να χτίσει διαφορά ασφαλείας και να την κρατήσει. Κάναμε καλύτερα να την κερδίσει σε φάουλ. Χαμηλά Δημητρίτης. Δεν έχουμε άλλο φάουλ να δώσουμε. Το Τσίρις ετοιμάζεται να κάνει την επαναφορά. Θα βρει το Γιαγρίδη. Γιαγρίδης θα παίξει ένας μέναν, θα γυρίσει το fadeaway και θα ευστοχίσει ο Γιαγρίδης. Την έπειρε στο Ιρλάντρ η Ράτλερ. Το πώς είναι ο Στούπας, θα βγάλει μπαλά έξω, σουτ για τρεις, άστοχο. Επιτελικό rebound μέχρι τον Ράτλερ. Όπως θα κρατήσει την κατοχή. 11. Φορτιάζει την επαναφορά. Θα βρει εξαιρετικά τον Στούπα, αφού θα στοχίσει, ξεπαθίσει την επιτελικό του Δημήτρη Στούπα. Καραμιχάλης τώρα με την μπάλα. Θα πάρει το Σκανδουλιαγρίδη, Καραμιχάλης. Καφές, δύσκολη προσπάθεια, θα στοχίσει σαν την κόρη πάνω από τον Στίκο. Στίκος, δεν θα πει κάποιο κενό. Χιαμάτρας, ξανά Στίκος, σου για τρεις. Άσο, καφές τελπά. Καλή επίθεση από τους Ράτλερς, αλλά ήταν άσκος. Ο παίχτης τους για γρήγορα τώρα θα πάρει το σκοτεινό καφέ. Μέχρι μέσα θα κάνει το λάθος, θα κλέψει την μπάλα το νούμερο 8 ο Στούπας. Ένας εναντίον ενός, δύσκολη προσπάθεια, θα στοχίσει. Και το ρυπάνω θα το πάρει ο Σωματάκης. Κατεβαζίνει την μπάλα για τους Έλικαν. Σωματάκης θα βρει το Τσίδι. Πασιούλη ξάρει το καφέ. Έλος θα είναι αυτός. Θα παίζει μέχρι μέσα, το δεξί τελείωμα θα στοχίσει. Θα ματσάξει το μακριό rebound, καφές, προσπίση, θα πάει μέχρι μέσα και θα ευστοχίσει το 24. Θα βάζει να την πάρει ο Στίκος για τους Ράτλερς, θα αφήσει στον Γιάννη Σιαμάτρα. Πάει στη weak side, Στίκος. Σιαμάτρας. Στίκος θα πάει στην baseline, θα στάρει, θα στοχίσει για γρήγορη σε rebound. Θα κλέψει την μπάλα ο Στούπας και θα στοχίσει ένα δύσκολο καλάθι. Ο Στούπας θα ξαναδώσει το προβάδισμα στην ομάδα του 25-24. Καφές θα πάρει το rebound, θα κατεβάσει την μπάλα. Καφές μέχρι μέσα, θα καταφέρει να στοχίσει. Αμυντικό rebound από τον Ποντιάδη. Μπάλα στον Δημήτρη Στούπα, θα κλέψει την μπάλα όμως ο Καρπιχάλης στον εφηδιασμό και θα κερδίσει το φάουλ. Από το νούμερο 30, τον Γιάννη Σιαμάτρα. Στην πρώτη βολή τώρα θα στοχίσει με το νούμερο 4 ο Καραμιχάλης. Έτοιμος να καλέσει τη δεύτερη βολή. Θα στοχίσει 25-25 και έχουμε αλλαγές για τους Ράτλερς. Από το νούμερο 13 ο Κωνσταντίνος Στούπας και ο Δημήτρης Αμάτρας. Και θα βγει το νούμερο 33 και το 8 ο Παναγιώτης Φωτιάδης και ο Βασίλης Στούπας. Στην ισοπαλία το παιχνίδι με τον Στίκο να κατεβάσει τις μπάλες Ράτλερ. Ξανά Στίκος, θα πάρει το σκριν. Θα βρει εξαιρετικά τον Κωνσταντίνο το σκόπιτα στη ρακέτα. Τώρα λήξε το σκόπιτα στη στούπα. Δημήτρης Τρέα Στίκος, δύσκολη προσπάθεια και πίσω το φάουλ όμως. Από τον Μιχάλη. 30 ζήτα μπάλα γάμα το πελάμε. Μόνος είσαι ρε πλάκα, μόνος είσαι ρε πλάκα.
Ετοιμάζεται και λες την πρώτη βολή τώρα, Διόνυσης Στίκος. Θα στοχίσει. Ετοιμάζεται να εκτελέσει τη δεύτερη βολή. Θα στοχίσει τη δεύτερη, καφέ στο rebound. Εντάξει, γρήγορα μπροστά του Γιαγρίδη, καφέ. Σταματάκης, Κοντσίδης, Γιαγρίδης, γυρνάει την μπάλα στον Τσέλικαν. Σταματάκης, θα πάρει καρμικά λιζόμενο, θα πάρει και τον Σταματάκη. Στην βουλίξα του Γιαγρίδης, προσπαθεί να περάσει και να κερδίσει το φάουλ από τον Δημήτρη Σιαμάτρα. Μάθει για Γρήση τώρα να εκτελέσει όλες. Έχει την ευκαιρία να βάλει το μάτι μπροστά στο σκορ. Με μόλις 25 δευτερόλεπτα για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Η Λευκή Καρπία θα πάει σε μια μεγάλη επίθεση να φάει το χρόνο. Για Γρήση τώρα θα στοχίσει και εις δύο με την κόρυπα του Στούπα. Θα κατεβάζει την μπάλα για Νησία Μάτρε. Στούπα θα στοχίσει με την κόρυπα του Γρήση. Καραμικάλη. Θα ψάξει να βρει τον καφέ, αλλά δεν δηλαδή η πάσα του. 12,9 για τη λήξη. 12. Σιαμάτρας. Αφήνει την μπάλα στον Νίκο. Περνά αργά το κέντρο. Πάει στο drive ο Στίκος. Πάσα στη ρακέτα στο ψηλό. Θα γίνει το κλέφτη του. Αλλά δεν θα γίνει κάποιο shoot. Έχουμε λήξη του πρώτου ημιχρόνου. 25-25. Μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε στο γήπεδο Sonic Arena. Καρά Μιχάλη την μπάλα. Καρά Μιχάλη. Πατή να βρει ένα διάδρομο. Κόβει ολόλα τσάτω την μπάλα, το ψίδι. Ένας εναντίον ενός θα πιάσει την μπάλα έξω. Σουτ για δύο από τη Σαλά, άστοχο, για Γρήση το rebound. Θα πάει την baseline, θα στοχίσει και στο rebound. Και θα κερδίσει το foul. Από τον Δημήτρη το Στούπα. Θα στοχίσει την πολύ για Γρήση. Το 25-25 παραμένει. Για Γρήση στη δεύτερη. Θα στοχίσει 25-26. Με το 8 Βασίλειο που θα τρεβάει την μπάλα για του Ράτλερ. Στίκος, έξτρα πάσα στον Δημήτρη Σούπα, ο οποίος θα στοχίσει. Δεν υπάρχει rebound, το δοκί περνάει στους Τσέλικανς. Κατεβάζει μπάλα ο Καραμιχάλη. Θα οργανώσει την εκκλησία της ομάδας και θα πάρει τη σκάφη Γιαγρίδη. Καραμιχάλη προσπαθεί να τρυπήσει τον drive. Έξυπνη πάσα στο Μισαλά. Μισαλά θα χάσει τον έλεγχο της μπάλας στο καθαρό drive. Και εδώ γυρνάει ο Ράτλερ. Με τον Δημήτρη με τον Στίκο να κατεβάζει την μπάλα. Στούπας, θα στοχίσει ο ίδιος ο rebound, θα στοχίσει ξανά το ψίδι. Καραμιχάλη. Ένα σούτ για τρεις, θα στοχίσει ο Καραμιχάλης, 25 και σε 9 και μετά από ώρα. Φύζει μια μικρή διαφορά της Άρων Πόντων η Τσέλικαν. Στην επίθεση Ράτλερ. Θα κάνει πόδι ο Καραμιχάλης. Βασίλη Στούπα. Θα δώσει τον Κωνσταντίνο Στούπα. Θα κλέψει την μπάλα για Γρήση από το λάθος του Δημήτρη Στούπα. Για Γρήση. Δεν έχει ενδιασμό.
Θα αφήσει το Λόλα, θα προσπαθήσει να περάσει ένας με όλους, θα στοχίσει. Αμυντικό rebound του Βασίλη Στούπα, όπως είχε βασίλει την μπάλα. Το νούμερο 23 ο Στίκος, ξανά Στούπα, θα πάρει το screen από το Σιαμάτρα. Με το νούμερο 15 το drive ο Κωνσταντίνος Στούπα, θα στοχίσει ο ίδιος ο rebound. Στούπα, σουδιά 2, άστοχο, το ψήσε rebound, το γρήγορο στο σταματάκι. Στον Καραμικάλη συγγνώμος, έτσι ενθουσιασμό. Καραμικάλης θα χτυπήσει πάνω από την πάλους. Και η μπάλα καταλήξει έξω. Κατεβάζει την μπάλα ο Στίκος. Με το νούμερο 15 ο Κωνσταντίνος Στούπας θα κερδίσει το φάουλ από τον Καραμιχάλη. Και έχουμε αλλαγές, θα βγει το νούμερο 13 ο Δημήτρης Σιαμάτρας και θα βγει το νούμερο 33 ο Παναγιώτης Φωτιάδης. Η μπάλα θα πάει για τη Στούπα. Στίκος. Ένα τρίποντο από τον Βασίλη Στούπα, άστοχο, θα πάρει το rebound. Στούπας, δύσκολη προσπάθεια, θα στοχίσει, το ψήφι στο rebound. Γιαγρίδης, πετάει την μπάλα μπροστά. Θα γυρίσει γρήγορα και θα καλύψει ο Διονύσης Στίκος. Βασίλη Στούπας, πάθει την μπάλα Στίκο. Θα βρει το φως του συμπαίκτου. Ξανά Στίκος στο drive μέχρι μέσα. Ένας αδειονόλων και ένα πετύχει το καλάθι. 27-29, μια πολύ όμορφη προσπάθεια. Από τον Διονύση Στίκο. Θα στοχίσει στη βολή. Κατεβάζει πάρα ο Καραμιχάλης. Λόλας. Ένα σούτ για τρεις του Λόλα, άστοχο. Παλεύει ο Αγρίτης, παίρνει το rebound. Θα στοχίσει. Για αμυντικό rebound τώρα από τον Διονύσο Στίκο. Όποιος κρεμάζει την μπάλα στην επίθεση. Με το νούμερο 15 ο Κωνσταντίνος Στούπας. Ένα drive, δύσκολη προσπάθεια από τον Βασίλη Στούπα με την κόρη πάνω το ψήνι. Κατεβάζει την μπάλα τώρα ο Καραμιχάλης. Για την ομάδα του. Ένα σούτ για τρεις άστοχο, το ψήνι σε την κόρη πάνω. Καραμιχάλης ξανά προσπαθεί να πάει στην drive, δεν βρίσκει διάδρομο. Καραμιχάλη, θα πάει να σκύνει από τον Γιαγρίδη, το ψήδι. Ένα σούτ στη λήξη του χρόνου, άστοχο. Και αμυντικό rebound του Στίκου, ο οποίος προσπαθεί να ανεβάσει τα χέρια για την ομάδα του. Στίκος. Θα κάνει το λάθος, το ψήδι, θα κλέψει την μπάλα. Γιαγρίδη, γρήγορα προς τα σχολόλα, δίνα την ενός. Το σπίσι του Λόλα, θα αστοχίσουμε το αριστερό, τελείωμα και αμυντικό rebound του Στίκου. Όποιος δεν βάζει την μπάλα γρήγορα. Θα ψάξει όπως Βασίλη Στούπα, όπως θα πήγε καλά, 29-69, 5-20 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Κατεβάζει την μπάλα ο Καραμιχάλης. Θα δώσει το Λόλα, το ψήδι. Καραμιχάλη. Τελειώνει ο χρόνος, δεν θα προλάβει να σουτάρει ο Μπουσαλάς. Πολύ καλή άνοιξη τα Ράντλες. Και έχουμε time out από τους Τζέλικανς. 29-29, δεν θα μείνει τη λήξη της περίοδου. Μια μικρή διακοπή και ευχαριστούμε σε λίγο. Επιστρέφουμε στο γήπεδο του Sonic Arena. Επαναφορά είναι για τους Καλπία Ράντλες. Κατεβάζει την μπάλα σε Αμάτρας.
Σιαμάτα θα πάρει το screen από τον Δημήτρη Σιαμάτρα. Ένα σουτ για δύο άστοχο, επιθετικό rebound από τον Κωνσταντίνο Σούμπα, όπως θα κερδίσει και με τις δύο βολές. Κωνσταντίνο Σούμπας. Φτάει στο κύριο συμβολή, 39. Μας εκτελέσει η δεύτερη. Θα στοχίσει για γρήγορα, θα βάζει στο πάνω με ένα χέρι, αλλά θα κάνει το πάνω. Η κατοχή μένει για τους Ράτλες από την baseline. Ο Γιάννης Σιαμάτας θα κάνει την επαναφορά. Αφήσει τον Βασίλη Στούπα. Αυτός τον Κωνσταντίνο Στούπα. Σιαμάτρα. Βασίλη Στούπα στο χείσι, θα εστοχίσει από κοντά. 30-29, διαφορά στους 3. 4,5 περίπου λεπτά για τη λήξη της περίοδου. Ανεβάζει την μπάλα τώρα ο Καραμιχάλης. Θα πάρει το σκηνό του καφέ, Καραμιχάλης. Δυσκολεύεται για γρήγορη την μπάλα. Ένα δύσκολο φενταγουέι θα στοχίσει και αμυντικό ριμπάουντ Παναγιώτη Φωτιάδη. Γρήγορα μπροστά στον Κωνσταντίνο τον Στούπα, όπως είχε δει στο φάουλ. Θα χάσει τελικά του Σιαμάτρα. Θα βρει εξαιρετικά το Βασίλη Στούπα. Θα βρει και το φάγιο και να κερδίσει δύο βολές. 30-30. Θα στοχίσει τον βολή. 33-29. Βασίλη Στούπας. Θα στοχίσει στη δεύτερη. Και η κατοχή μένει. Περνάει ο Τσέλικανς. Καφέ στο αφιστολόλα. Περνάει αργά το κέντρο. Λόλας. Θα βρει τον Σταματάκη για γρήγορη στην ρηκτοκίνδυνη πάσα. Θα κλέψει για το νούμερο 13 ο Σιαμάτρα. Άλλο ένα λάθος για τους Τσέλικανς. Σιαμάτρα, θα αφήσω αδερφό τον Γιάννη Σιαμάτρα. Στούπας για δύο, δεν το προσπαθήσει και το κόρη μπάουν. Αλλά η μπάλα θα βγει έξω. Από δεν έκανε καλή πάσα. Τρώνεται Αντρέα Φωτιάδης, μπαλαχτύπησε το πόδι του Κωνσταντίνου Στούπα. Κατέληξε έξω. Καφέ σήμερα να κάνει την αναφορά. Θα αφήσει στο ματάκι. Λόλα, Ζαγκρίδη. Νούμερο 10 στο ματάκι, Λόλας, θα πάει στο drive, θα κλειστεί, θα βρει το σταματάκι, δύσκολη προς το σταματάκι, άστο και λιγόρι Παγκοτιάδη. Θα κλέψει ο Λόλας όμως, θα βρει και το διάδρομο, θα φύγει, θα χάσει τον έχοντας μπάλας. Θα δεβάζει το αντιβάλλον Σιαμάτρας. Σιαμάτρας θα βρει στη weak side τον Βασίλο Στούπα, ο οποίος θα εξοχίσει και θα κάνει 36-9. Σε φεύγουν στους σκορς για σκάι ευκαρπία Ράτλερ. Σταματάκης τώρα περνάει το κέντρο. Γιαγρίδης.
εξαιρετική πάω στο ματάκι, όταν στο χέσι ξεπαφήσαμε την κόρη πάνω και την μήνυση αμάτρα. 15 ψαντήρες του Στούπας. Θα βγάλει έκδοση αμάτ στον Φωτιάδη, άστο το σούτ. Λόλα στο rebound. Ένα και 95 για τη λήξη. Λόλα, Σταματάκη. Τα πετύχει το καλάθι ο Καφές. Κατεβάζει την μπάλα ο Σιαμάτρας. Θα περάσει, θα κάνει το πλότερο στο Κίση, Καφές το rebound. Αλλά θα χάσουμε φάουλ διαιτητής. Και έχουμε αλλαγές, θα πει ο Δημήτρης Στούπας και θα βγει με το 33 ο Φωτιάδης ο Παναγιώτης. Σταματάκης. Περνάει το κέντρο. Όλα. Μόνο στο Καφές. Θα πάει στο drive. Θα κάνει το λάθος, θα κλέψει την μπάλα ο Γιάννης Σιαμάτρας. Στούπα στον Δημήτρη. Θα δώσει τον Κωνσταντίνο το Στούπα. Πάσα έξω το Βασίλη το Στούπα. Στο διαδίκτυο ο Άστοχο για γρήγορη το rebound. Και κατεβάζει πάλι ο Λόλα από τον συνδυασμό για του Έλικαν. Λόλα ένα με όλου. Θα στοχίσει ο ίδιο rebound. Και θα κερδίσει το φάουλ. Και έχουμε αλλαγές, θα βγει με το νούμερο 8 Βασίλης Στούπας και με το νούμερο 23 ο Διονύσης Στίκος. Λόλας, δεν στοχίσει την πρώτη βολή, 36-32, μειών. Τζέλιγκανς, δεν έχουν διαφορά να έχουν πάνω από τους 6. Ρίμπαουντ για Γρίτη, Καφές, θα χάσει την μπάλα, θα την κρατήσει τελικά. Θα βρει το Λόλα, ένα σουτ για 3, άστοχος και αμυντικό ρίμπαουντ από τον Γιάννη Σιαμάτρα. Νίκος. Κωνσταντίνο το Στούπα. Νίκο, Σιαμάτρα, συγγνώμη, στη διατρής, άστοχο. Rebound του Δημήτρη Σιαμάτρα, άστοχο. Ξανά rebound του Δημήτρη Σιαμάτρα. Θα βγάλει έξω. Όλη η επίθεση είναι για Τράβλερ. Νίκο, απέναντι με όλους. Έχει 5. Σιαμάτρα. Τον Κωνσταντίνο Στούπα, ο οποίος επίθεση στο φάουλ. Δεν πρέπει να εκτελέσει 2 βολές. 2 και 7 για τη λήξη της περίοδου. Θα στοχίσει το πολύ από την Στούπα. Θα στοχίσει αμυντικό rebound του Καφέ. Έχουμε λήξει τη τρίτη περίοδου. 36-32 υπέρ των Ευκαρπία Ράτλερς. Μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε στο κλειστό κήπεδο του Sonic. Η κατοχή είναι για τους Ράτλερς, οι οποίοι έχουν και το προβάδισμα 36-32. Έχουν μια μικρή διαφορά 4 πόντων. Στο νούμερο 15 ο Κωνσταντίνος Στούπας. Θα δώσει έξω σε Σιαμάτρα.
ένα σούτ για τρεις από το Στίκο Άστοχολ, θετικό rebound από τον Γκάντρες, θα στοχίσει ο Κωνσταντίνος Τούπας και ο Τσίτσα από το rebound. Σαν Μιχάλη στον τριμπάλα, καφέ, στο πατή να γυρίσει το δεξί, πάσα έξω, στο ματάκι. Θα στοχίσει τον Τσίτσα να το πάρει το rebound, αλλά νικητής είναι ο Στίκος, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα για τον Τράντλερ. Σουτ για δύο άστοχο, επιθετικό rebound της Αμάτρα. Βασίλης Τούπας θα πάρει το screen, θα περάσει ανάμεσα αντί του Μπάρτη, θα στοχίσει το ψήφι το rebound. Καραμιχάλης κατεβάζει την μπάλα για τους Pelicans. Καφές Καραμιχάλης. Πάει στο τράβο Καραμιχάλης, δύσκολο θα δεχτεί το μπλοκ από τον Στούπα, τον Δημήτρη. Στον εμφυλιασμό τώρα ο Βασίλης Στούπα θα βρει την Ελλάδα στο 32. Διαφορά στις 6 πόντο. Κατεβάζει την μπάλα τώρα ο Σταματάκης. Θα βρει το ψίδι, επίσης θα έρθει μπάλα στο πόρ, το ψίδι θα γυρίσει και θα κερδίσει το φάουλ από τον Δημήτρη Σιάματρα. Το ψίδι έχει δικαιώμα για δύο βολές. Με την κόρη rebound από τον Στούπο, τον Δημήτρη. 30-33 με τον Στούπο Βασίλη του Στούπας τώρα. Δύσκολο στο αδιάστημα για γκρίζο rebound. Πετάει την μπάλα στο Σταματάκι, αλλά θα κλέψει την μπάλα ο Βασίλης Στούπας και κερδίζει το φάουλ από τον Καραμιχάλη. Τέταρτο φάουλ του Καραμιχάλη. Στίκος στην επαναφορά, θα βρει τον Σκούτο Δημήτρη. Βασίλη Στούπα θα περάσει ανάμεσα από δύο. Θα κερδίσει το Βαλτιά Γκρίνη και να εκτελέσει δύο βολές. 8 λεπτά για τη λήξη του παιχνιδιού. 30-33. Θα στοχίσει πρώτη βολή ο Βασίλης Στούπας. Ετοιμάζεται να εκτελέσει και η δεύτερη. Θα εστοχίσει τα 39-33 για φορά ξανά στους 6. Καραμιχάλης τώρα περνάει το κέντρο. Σταματάκης. Καραμιχάλης περνάει ο καφές από πίσω του. Καραμιχάλης μέχρι μέσα. Παραλίγο να κάνει μπάλα για γρίψα. Τη βρίσκεται και θα στοχίσει όμως. Και ο Στίκος θα πάρει αμυντικό rebound. Θα κατεβάσει την μπάλα. Συνδυασμός για τους Rattlers. Βασίλης Τούπας θα χάσει πάνω το καφέ. Και η μπάλα καταλήξει έξω. Η καμπή περνάει στους Pelicans. Θα δεν βάζει μπάλα τώρα το νούμερο 10 ο Σταματάκης. Θα ψάξει το ψίδι, Σταματάκης θα κάνει την μπάλα. Θα δοκιμάσει ένα στιγμή 2, άστοχο, Βασίλη στο Μπασιμπάουν. Κατεβάζει ο ίδιος, θα την αφήσει από το Στίκο, πίσω από πίσω αντιπαλό του, Στίκος. Θα δοκιμάσει ένα στυλιά 2 άστοχο, επιθετικό rebound από τον Δημήτρη Στούπα, πάσα έξω στον Σιαμάτρα. Στίκος είναι μόνος ξανά, θα δοκιμάσει άλλο ένα στυλιά 2 άστοχο, το ψήνισε πάρα το rebound. Καραμιχάλης έχει φύγει, ο Σταματάκης θα δώσει μπάλα, καφές, μέχρι μέσα και θα πετύχει το καλάθι. 30-35, διαφορά στους 4.
Ολυμπιακός, ο Βασίλης Τούπας. Θα πάρει το σκρίν, επιθετικό φάουλ του Κωνσταντίνου Τούπα. Οι Τσέργανς έχουν πάρει το μέλλον του αγώνα. Αν αστοχίσει τώρα θα μειώσει διαφορά στο καλάθι. Κατεβάζει πάλι με το 0 ο Καφέ με το 10 σωματάκης. Για Γρήνη θα στοχίσει, παλεύει για το rebound. Αλλά εκεί είναι ο Σιαμάτρας. Θα κλέψει την μπάλα ξανά στο σωματάκης, το Ψίδης. Καφές είναι μόνος του, θα πάει στο drive, θα περάσει από όλους. Θα χάσει λίγο τις μπάλας όμως. Με το 15 ο Κωνσταντίνος Τούπας μέχρι μέσα να κερδίσει το βάλω Καφέ. Από το βρούμε ρε Βλάκ. Θα κερδίσει τρικέμα για δύο βολές ο Κωνσταντίνος Τούπας. 5 και 5 θα έχει τη λήξη του παιχνιδιού. Έχουμε αλλαγές, θα βγει ο Δημήτρης Σιαμάτρας και θα βγούμε το 33 Φωτιάδης και θα βγει και ο Στίκος για να πάρει θέση και ο Γιάννης, Σιαμάτρας. Με το 15 ο Κωνσταντίνος Τούπας θα μαζεύει τρεις βολές. Θα στοχίσει στην πρώτη 9-35. 30 πρέπει να βάλει. Δεν 30. Στούπος. Θα στοχίσει στην δεύτερη 40-15. Διαφορά στους 5 πόντους. 6 περίπου λεπτά για τη λήξη του παιχνιδιού. Καραμικά στο βάλει στην μπάλα. Καφέ στους για τρεις. Θα εστοχίσει με ταμπλό 40-38. Θα κλέψει πάντα τώρα Καραμιχάλης μετά το λάθος του Σιαμάτρα. Παραλίγο να κάνει το λάθος του Καραμιχάλης για Γρίδης. Βιάζει να περάσει στο κέντρο για Γρίδης. Ψίδης. Καραμιχάλης. Θα γίνει το κλέψιμο από τον Δημήτρη Στούπα. Βασίλη Στούπα περνάει γρήγορα το κέντρο. Στο Αθήνα να βρει ανοιχτό διάδρομο για να κάνει την άμυνα και θα τα καταφέρει. 42-38. Και έχουμε time out από τους Ευκαρπία Rattlers. Μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε στο γήπεδο του Sonic Arena μετά το time out. Στην επίθεση είναι οι Τσέλικανς. Γιαγρίδης, Καραμιχάλης, σουτ για τρεις από τον Καραμιχάλη, άστοχο και αμυντικό rebound από τον Βασίλη Σούπα που θα κερδίσει το φάουλ. Από τον Καραμιχάλη. Και έχουμε αλλαγή, θα βγει ο Καραμιχάλης και θα πάρει τη θέση του Λόλας. Επαναφορά από τη sideline με το Παναγιώτο Φωτιάδη. Να αφήνει την μπάλα στο Στίκο. Βασίλη Σούπας. Φωτιάδης θα κάνει βήματα. Οι Τσέλικανς παίρνουν την κατοχή και έχουν ευκαιρία να μειώσουν διαφορά. Δείχνει να έχει χτυπήσει ο Τσίδης. Θα κάνει την αναφορά να αφήσει στον Σταματάκη. Όπως οργανώσει την επίθεση των Τσέλικανς μετά την έξω του Καραμιχάλη. Λόλας θα πάρει τον Ψίδη. Λόλας θα αφήσει το Γιαγρίδη στο πώς. Εξαιρετική πάσα στο Σταματάκη, όπως θα στοχίσει. Το δίδυμα άλλο θα στη στήλη πάνω στο Φωτιάδη. Όπως θα ψάξει να βρει το Βασίλη το Στούπα, αλλά δεν έκανε καλή πάσα και έχουμε αλλαγή. Τα δύο Παναγιώτης Φωτιάδης για πάρει θέση του Δημήτρη Σιαμάτρας. Το ματάκι θα ψάξει το Ψίδι. Σε σμόχο στον Λόλο, όπως θα πάρει την μπάλα θα γυρίσει, θα στοχίσει. Ο Καφές στο μακρινό rebound.
Καφές πάλι baseline, το reverse lay από τα στοχίσει και έχουμε αμυντικό rebound με το Στούπα, ο οποίος δεν βάζει πάλα γρήγορα την επίθεση μέχρι μέσα ο Βασίλης Στούπα, θα κερδίσει το foul και το δικαίωμα να εκτελέσει δύο βολές. Θα στοχίσει πρώτη φορά ο Στούπας, το 42-30 αυτό παραμένει. Θα στοχίσει και στη δεύτερη και έχουμε επιθετικό rebound του Στούπα. Θα στοχίσει καφές τώρα το επιθετικό rebound. Θα κατεβάσει η Στουμπάλα. Πάσα στο Τσίδι. Σταματάκης, το Ψίδης ξανά. Θα παίξει ένας αντιενός, το Ψίδης θα γυρίσει στο Κίση για γρήγορη στο επιθετικό rebound. Λόλας μέχρι μέσα, άστοχος και αμυντικό rebound. Είναι Δημήτρη Στούπα, ο οποίος θα βρει μπροστά τον Βασίλη τον Στούπα. Θα στοχίσει, επιθετικό rebound στίχου. Βασίλη Στούπας, παραλίγο να κάνει το λάθος, το κάνει τελικά, Σταματάκης. Θα βρει το Λόλα όπως αποφύγει ο αντιπαλό του. Λόλα θα κάνει σε απλά το στίχο σε την μπάλα. Βασίλη Στούπα. Δεν βιάζεται, θα δώσει τον Κωνσταντίνο Στούπα. Δύσκολο θα το στοχίσει. Στίχο στο rebound. Βασίλη Στούπα. Θα κερδίσει το φάλ του Γιαγρίδη. Το ζητάνε οι διαιτητές. Αντιαθλητικό φάουλ και πέμπτο φάουλ του Γιαγρίδη. Θα βγει και θα πάρει τη θέση του ο Κρυσταλλάς. Ετοιμάζεται να εκτελέσει τη βολή ο Διονύσης Στίκος. Θα στοχίσει. Ετοιμάζεται να εκτελέσει η δεύτερη βολή. Θα στοχίσει 40-33 και θα εκτελέσει το παιδιού. Η επαναφορά είναι για τη side, από τη sideline. 14. Για τους Ράντλερς. Βασίλης Στούπας. Θα πάρει το screen και δεύτερο screen από τη Αμάτρα. Βασίλης Στούπας θα χάσει την μπάλα. Για την φάουλ διαιτητής, το νούμερο 8 Κρυσταλλάς. Συγγνώμη Βασίλης Στούπας. Κατοχή περνάει από τους Pelicans. 2.55, μόλις 5 φάουλ. Μόλις 5 πόντι διαφορά. Μπορούν να την καλύψουν οι Pelicans. Θα πάρουν σωστές επιλογές στην επίθεση. Θα προσέξουν τα λάθη. Σταματάκης, καφές. Θα γυρίσει το αριστερό χέρι και θα κερδίσει το φάουλ. Από το Δημήτρη Σιαμάτρα. Έκδοκο και μου καφές εκτελέσει τώρα δύο βολές. Θα στοχίσει στην πρώτη βολή ο καφές. Θα εκτελέσει τη δεύτερη και θα στοχίσει 40-39 διαφορά στους 4. Κατέβα την βάλτο Ρωστίκος. Δεν βιάζονται οι Ράντλερς, έχουν προβάδισμα. Βασίλης Στούπας. Θα δώσει τον Κωνσταντίνο Στούπα, αυτό το Δημήτρη Στούπα, συμπληρωτήριο, θα ευστοχίσει. Πολύ όμως συνεργασία μεταξύ των δύο παιχτών. 2 και 14, θα φέσει τώρα την μπάλα. Κρυσταλλά, πάει στο drive, θα λέω να κάνει το λάθος, καφές.
Από φίλο αντιπαλό του θα στοχίσει και έχουμε αμυντικό rebound. Σιαματρά, ο οποίος θα αφήσει από το νέο το σούπα. Δεν βιάζει, ράτερε, σούπα. Πολύ ωραία πάσα στίκο, αυτό στέκει στο βασίλειο σούπα. Όπως θα κερδίσει το φάουλ από το σταματάκι και θα κερδίσει το δικαίωμα για δύο βολές. Θα έρθει ο κύριος πρώτος πολύ Βασίλης Σούπας, 46-49, διαφορά στους 7. Κοιμάται να εκτελέσει και τη δεύτερη. Θα στοχίσει, καφέ στο rebound. Θα βρει το Σταματάκι. Σταματάκι θα κερδίσει το φάουλ. Από το στίχο. Σειρά του Σταματάκι να βρεθεί τώρα στη γράμμη της Λαφροφίας. 1,5 περίπου λίγο του παιδιού. Έχουν χρόνο οι Τσέλικανς. Χρειάζεται απλά 1-2 μεγάλα σουτ. Και καλή άμυνα. Θα στοχίσει πρώτη βολή Σταματάκι. Θα στοχίσει τη δεύτερη αμυντικό rebound. Από τον Δημήτρη Σιαμάτρα. 20 θα περάσει το κέντρο. Θα αφήσει το Βασίλη Σούπα. Μεγάλη επίθεση. Θα πάρει το Σκρίαν Σιαμάτρα. Κρατάει την μπάλα. Βασίλη Σούπα είναι μόνο το στίχο. Σουτ για τρεις. Άστοχο. Ο Δημήτρης θα πάρει τα μπάλα rebound. Δηλαδή παραδείγει 6 εκατοχήνια για τους Έλικανς. 1 και 12. Το τσίρις δεν μάζει να κάνει την αναφορά. Θα αφήσει το Ματάκι. Το τσίρις για τρεις, άστοχος και αμυντικό rebound τον Δημήτρης το Στούπα. Βασίλη Στούπα, περνάει το κέντρο. Πιέζεται, θα αφήσει την μπάλα στο στίχο. Στίχος την μπάλα, θα πάρει το σκιάνο τον Δημήτρη Στούπα. Θα βρει το κόρνερ τον Σιαμάτρα. Θα τους κάνει το λάθος, καφέ στα κλέψει. Προσπαθεί να τρέξει σε διάστημα καφέ. Μέχρι μέσα θα στοχίσει και αμυντικό rebound το στίχο. Θα περάσει στο κέντρο. Πιέζεται το Σταματάκι. Πόντι δημιουργητής, κατοχή. Περνάει ο Τσέλικαν. Το Τσίδης θα αφήσει το Ματάκι. Τελευταία επίσης με δύο Σταματάκι για τρεις. Θα στοχίσει Βασίλης με τα Παντζερπάου. Και τελειώνει το παιχνίδι. Δεν θα εκτελέσουν τις Ράτλερς. Ευκαρπία Ράτλερς Τσέλικαν 46-39. Μεγάλοι νικητές Ευκαρπία Ράτλερς. Μια μικρή διακόπη. Καλό σας βράδυ.